Ακόμη και μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο κατά καθηγητών άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από πρόσωπα τα οποία αντιδρούν στην ένταξη των προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολείο. Την απίστευτη καταγγελία έκανε σήμερα ο διευθυντή δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού Μαγνησία, που προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στον εισαγγελέα. Όσον αφορά τώρα κάποιε απειλέ που δέχτηκε διευθυντή του σχολείου μα επειδή ενέταξε προσφυγόπουλα και μάλιστα αυτές οι απειλές δημόσια εκφράστηκαν στο διαδίκτυο. Θα ενημερωθεί σύντομα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να απειλεί τη Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή κάνει καλά τη δουλειά του, επειδή κάνει το καθήκον του, επειδή εκτελεί την ομοθεσία και τις αποφάσεις των προϊσταμένων του και επειδή αποτελεί ουσιαστικά πρότυπο για τους μαθητές του. Τα απειλητικά μηνύματα στο διαδίκτυο κατά διευθυντή σχολείου δεν αφορούν στο γυμνάσιο Ιολκού, όπου υπάρχουν αντιδράσει από σημαντική μερίδα γονέων, οι οποίοι προτάσουν τη διαφορά ηλικία ανάμεσα στα προσφυγόπουλα και τα ελληνόπουλα. Υπάρχουν ανησυχίε στο γυμνάσιο Ιωλκού, πραγματικά. Απορούμε βέβαια γιατί, διότι δόθηκαν οι αμοιβέ εξηγήσει εδώ και 15 περίπου μέρε από μένα προσωπικά. Ενημερώθηκαν οι γονεί ότι δεν υπάρχει απολύτω κανένα πρόβλημα για τα, για τα παιδιά του, διότι και τα προσφυγόπουλα είναι επίση παιδιά και δεν τίθεται κανένα θέμα στι σχέσει μεταξύ του. Λοιπόν, τα, τα προσφυγόπουλα αντιμετωπίζονται παντού όπω και τα Ελληνόπουλα, στην μαγνησία τουλάχιστον και στο συγκεκριμένο σχολείο έχουν ήδη τοποθετηθεί και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στα προσφυγόπουλα ελληνικά και θα ενταχθούν μια χαρά μέσα στην τάξη. Ε, τονίσαμε στου γονεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία και μέσα στο ελληνικό σχολείο. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι για τα παιδιά του είναι εκ, έξω από το σχολείο. Με εξαίρεση πάντως σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, στα υπόλοιπα γυμνάσια και επαγγελματικά λύκεια του Βόλου, όπου έχουν ενταχθεί 60 συνολικά προσφυγόπουλα, η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται απρόσκοπτα. Όλοι οι μαθητές σε όλα τα σχολεία, ανεξαιρέτως, ε, υποδέχθηκαν αυτά τα παιδιά με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Κάθονται στο ίδιο θρανείο και μάλιστα τα ελληνόπουλα βοηθούν τα προσφυγόπουλα να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, τους εξηγούν πράγματα που δεν μπορούν να καταλάβουν ε, διότι δεν ξέρουν πολύ καλά ελληνικά και μάλιστα σε ένα σχολείο ε, ε, εντάχθηκαν τα προσφυγόπουλα και στη θεατρική ομάδα ήδη. Ε, ένα επίσης θετικό, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και ευχάριστο ε, πράγμα που ακούσαμε είναι ότι τα προσφυγόπουλα όταν βγαίνουν από την τάξη, ε, πλησιάζουν τον καθηγητή και του λένε ευχαριστούμε για το μάθημα που τους έκανε.